Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα ανοίξουμε ένα mystery box με καλλιτικά. Γενικά νομίζω το ξέρετε, για ό,τι έτσι έχει μυστήριο, δεν ξέρεις τι έχει μέσα κτλ. Τρελαίνομαι. Είμαι το άτομο που κάθεται με τις ώρες στο YouTube και βλέπει mystery box. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και έχω εδώ ένα κουτάκι σκάω να το ανοίξω. Πριν ξεκινήσουμε, να ξεκαθαρίσω ότι το βίντεο έχει γίνει σε συνεργασία με το κατάστημα Bella Cosmetics. Το Bella Cosmetics μπορείτε να το βρείτε είτε online στο bellacosmetics.gr. Θα σας έχω link από κάτω. Αν είστε σαν εμένα από τη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να το βρείτε και πάνω στην Εγνατία, εκεί στη στάση Αντιγονιδών. Μου έχουν στείλει λοιπόν αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, που με πληροφόρησαν ότι έχει κάποιες από τις καινούριες κυκλοφορίες τους. Νομίζω ότι θα σκάσω, θα εκραγώ αν δεν δω τι έχει μέσα. Οπότε πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Έχω βάλει, όπως βλέπετε, την αγαπημένη μου στέκα. Επίσης, στο πρόσωπό μου φοράω ήδη μολύβι για τα φρύδια, ενυδατική και αντιλιακό. Οπότε φαντάζομαι θα ξεκινήσουμε με primer, επιτέλους θα δω τι έχει μέσα. Λοιπόν, νομίζω αυτό, ναι, αυτό εδώ πέρα είναι primer. Είναι από την εταιρεία e.l.f. το Luminous Matte Makeup Primer. Να πω την αλήθεια, δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από e.l.f. Από πίσω λέει ότι ενυδατώνει το πρόσωπο, το φωτίζει και έχει μέσα βιταμίνη C και ε. Θα το βάλω έτσι πάνω στο πρόσωπο και θα το απλώσω μετά. Χαίρομαι αρκετά που είναι ενυδατικό το primer, γιατί τόσες μέρες που ήμουν άρρωστη, δεν μπορεί περιποιούμουν το δέρμα μου, λίγο ήθελα απλά να κοιμάμαι όλη μέρα. Οπότε δεν είναι και στα καλύτερά του, έχει αφυδατωθεί αρκετά. Λοιπόν, είναι ένα σιλικονούχο primer 100%. Προσωπικά μου αρέσει, αλλά ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου το σιλικονούχο primer. Εμένα γενικά, δεν ξέρω, όλα τα αγαπημένα μου primer έχουν σιλικόνη μέσα. Νιώθω ότι μου κάνουν το δέρμα πολύ λίγο. Βλέπω ότι αργεί λίγο να απορροφηθεί, οπότε έχω χρόνο να το πατήσω μες στους σπόρους. Σε πρώτη φάση νιώθω πάρα πολύ την ενυδάτωση πάνω στο δέρμα μου. Αν είστε ξηροί, δηλαδή, θα σας βολέψει απίστευτα πολύ. Οπότε μου αρέσει. Επίσης το foundation που θα βάλω είναι αρκετά matte, οπότε μια χαρά κάτσε το primer. Προχωράμε λοιπόν στο foundation. Είχα προτείνει να μην υπάρχει κάποιο foundation μέσα στο κουτάκι, ούτε concealer, γιατί γενικά έχω ένα θέμα με τις αποχρώσεις, είμαι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη. Οπότε λέω, από το να είναι κάποιο και να μην μου κάτσει απόχρωση και τζάμπα να το έχω ανοίξει και απλά να κάθεται, καλύτερα να χρησιμοποιήσω κάποιο δικό μου. Οπότε έχω αυτό εδώ πέρα από τη Maybelline που είναι το Super Stay. Το συγκεκριμένο το λατρεύω. Νομίζω φαίνεται και στην κάμερα ότι δεν είναι τόσο matte όσο συνήθως. Φαίνεται έτσι μια γυαλάδα από κάτω, που φαντάζομαι είναι λόγω του primer. Τώρα πάμε στο concealer που θα χρησιμοποιήσω, το Conceal and Define από Revolution. Καθώς δεν βλέπω στο κουτί κάποια πούδρα, θα σετάρω γρήγορα με την Cream Puff από Max Factor. Πάμε λοιπόν στο επόμενο προϊόν που έχει το κουτί, το οποίο με το που το άνοιξα, το είδαμε ήδη, αλλά λέω δεν θα μιλήσεις, δεν θα μιλήσεις μέχρι να έρθει η ώρα του. Λοιπόν, είναι επίσης από e.l.f. και είναι αυτή εδώ η παλέτα, η οποία είναι με ρούζ. Και απλά, δεν ξέρω, μου άρεσαν τόσο πολύ αποχρώσεις όπως τις είδα. Τη λένε Blush Palette. Είναι στην αποχρώση Dark. Έχει λοιπόν ρούζ σε 4 διαφορετικές αποχρώσεις. Αυτό δεν είναι σήμερα, ενώ όλα τα άλλα νομίζω είναι matte. Ναι, πρέπει να είναι matte. Δεν ξέρω ποιο να πάρω τώρα. Μάλλον θα πάρω αυτό εδώ πέρα. Κάτι μου λέει ότι θα έχει πάρα πολύ pigment πάνω, οπότε το χτυπάω λίγο στην παλέτα. Παρατήρησα ότι έχει ένα μικρό θεματάκι στο blending. Θέλει να παίρνει λίγη ποσότητα και να τη χτίζει σιγά σιγά. Αλλιώς, αν ας πούμε πάρεις σε μια πιο μεγάλη ποσότητα και μετά πας να την κάνεις blending, βλέπω ότι μένει σε ένα σημείο, κάνει λεκέ και δεν φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Αν είστε σαν εμένα με λίγο πιο έτσι βαρύ χέρι, ίσως έχετε θέματα με το blending. Πάμε στο επόμενο καλλιτικό που έχει το κουτί, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα highlighter από τη Makeup Revolution που το έχω ήδη, αλλά το λατρεύω τόσο πολύ, οπότε χαίρομαι που είναι και στο κουτί. Είναι το Liquid Highlighter στην απόχρωση Unicorn Elixir. Όταν το απλώνεις, γίνεται αυτό το μπλε μοβ κάπως, αυτή η λάμψη. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Είναι πραγματικά ό,τι πιο όμορφο. Κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο υγρό highlighter ever. Προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω δοκιμάσει κάτι καλύτερο.
Νομίζω θα βγω μετά το βίντεο και θα λάμπω ολόκληρη. Τώρα κοιτιέμαι στο monitor, ας πούμε, και απλά το χαζεύω. Κάπως έτσι τελείωσα με το πρόσωπο και πάμε στα μάτια. Όπως φαντάζομαι θα φαίνεται, έχω βάλει ήδη concealer ως βάση για τις σκιές και χρησιμοποίησα πάλι το Concealer Defined από Revolution. Οπότε πάμε στις παλέτες που βλέπω εδώ μέσα, γιατί αν βλέπω καλά είναι τρεις. Λοιπόν, είναι αυτές εδώ. Η πρώτη παλέτα που έχουμε είναι Invite Only από την Technique, η οποία... Yes! Νάτι. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Οι αποχρώσεις είναι αυτές εδώ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο dupe της Nude από τη Huda Beauty. Η επόμενη είναι αυτή εδώ πέρα, που τη λένε They K. Και είναι επίσης από την Technique. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι dupe από την Riviera της Anastasia Beverly Hills. Είναι αυτή εδώ, έτσι, πάρα πολύ χρωματιστή. Και η τρίτη παλέτα που μου βάλανε είναι αυτή εδώ πέρα από Revolution. Μία από τις πάρα πολλές σοκολάτες που έχει Revolution. Και τη λένε Macaroons. Πείτε μου εδώ μεταξύ στα σχόλια, έχετε φάει ποτέ μακαρούν? Γιατί εγώ τα βλέπω παντού, αλλά δεν ξέρω, ποτέ δεν έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω καν τι γεύση έχουν, δεν ξέρω πώς είναι, απλά τα βλέπω παντού. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η παλέτα, οπότε τώρα που τις είδα και τις τρεις, αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω στο ένα μάτι αυτήνα, στο άλλο μάτι να κάνω διαφορετικό look και να χρησιμοποιήσω αυτήνα. Και αυτή να σας την κάνω εσάς δώρο. Νομίζω είναι μια παλέτα που φοριέται αρκετά εύκολα. Μπορείτε να κάνετε και κάτι έτσι αρκετά απλό, αρκετά καθημερινό, αλλά μπορείτε να παίξετε και με τις πιο μπλε αποχρώσεις που έχει. Οπότε για να μπείτε στην κλήρωση, αρκεί αρχικά να είστε συνδρομητές στο κανάλι μου. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσετε από κάτω. Τι να μου σχολιάσετε? Λοιπόν, σχολιάστε μου από όσα θα δείξω αυτό το βίντεο, ποιο σας άρεσε πιο πολύ. Και θα επιλέξω κάποιον μέσα σε 2 εβδομάδες. Στην τύχη εννοείται, με κλήρωση, για να κερδίσει την παλέτα. Πάμε πίσω λοιπόν στα μάτια μου, όπου είχα αυτή την υπέροχη ιδέα και θα χρησιμοποιήσω μία παλέτα για το ένα μάτι, μία για το άλλο. Λέω να ξεκινήσω με αυτό εδώ το μάτι και την Invite Only, που είναι έτσι πιο nude παλέτα. Λοιπόν, παίρνω αρχικά αυτήν εδώ τη mauve απόχρωση, γιατί νομίζω δεν θα ήταν βίντεο της Εύας αν δεν ξεκινούσα με mauve. Αλήθεια, δεν περίμενα καθόλου να έχει τέτοια απόδοση σκιά της Technique. Γενικά είναι μια εταιρεία που δεν την πολύ ήξερα, δηλαδή την έβλεπα από εδώ και από εκεί, αλλά δεν μου τραβούσε τόσο το ενδιαφέρον. Τώρα πήρα μια έτσι αρκετά πιο nude απόχρωση για να κάνω λίγο blend στην άκρη. Το πινελάκι που χρησιμοποιώ είναι το μεταξύ, είναι από την Έλξη, το οποίο το έχω πάρει έτσι, λέω στο δοκιμάσω, και με έχει βολέψει απίστευτα πολύ, δεν το είχα καθόλου. Αλήθεια, γράφουνε φανταστικά. Δεν το πιστεύω ότι αυτά τα μάτια είναι της Technique. Και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση. Έχω την εντύπωση ότι με το πινέλο δεν θα παίρνει προϊόν, οπότε λογικά θα το γυρίσω σε δάχτυλο. Δεν ξέρω, δεν περίμενα να σοκαριστώ τόσο πολύ με αυτή την παλέτα, αλλά έχω πάθει σοκ τώρα που κοιτάω το αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στο αριστερό μου μάτι που θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την παλέτα. Με αυτή τη μόβη χρησιμοποιώ ένα πιο χνοδωτό πινέλο, γιατί δεν θέλω να είναι τόσο έντονη. Το μόβ αυτό το βάζω και στην εξωτερική γωνία. Εντάξει, αυτό θέλει σίγουρα λίγη περισσότερη δουλειά. Μετά θα βάλω αυτή την έντονη ρόζα απόχρωση κάτω από το μάτι. Και στην εξωτερική γωνία πάνω από το μόβ θα βάλω αυτό το σκούρο μπλε. Έκανα στα γρήγορα ένα cut crease και από αυτή τη μεριά. Οπότε θα προχωρήσουμε στα σήμερα. Τα σήμερα σε αυτή την παλέτα έχουν διαφορετική φόρμουλα και όπως βλέπετε λειτουργούν μια χαρά και με πινέλο. Οπότε πάμε στο επόμενο πράγμα στο κουτάκι, που είναι αυτό εδώ πέρα το eyeliner. Είναι επίσης από την εταιρεία ELF και το λένε Expert Liquid Liner. Ο eyeliner θα βάλω μόνο στο το μάτι. Πιστεύω ότι από εδώ θα ταιριάζει απλά μια μάσκαρα. Οπότε ναι, είναι αυτό εδώ από την ELF. Από μέσα είναι κάπως έτσι, έχει αυτό το βουρτσάκι που είναι πάρα πολύ λεπτό. Δεν ξέρω, δεν το περίμενα τόσο λεπτό. Λοιπόν, μου αρέσει όπως απλώνεται, μου αρέσει που δεν κάνει ούτε νερά, είναι ένα καθαρό μαύρο χρώμα. Αλλά ούτε και περίεργα κενά, περίεργα σπασίματα, είναι μια ενιαία μαύρη γραμμή όσες φορές και να το περάσω. Το βουρτσάκι είναι πάρα πολύ λεπτό, οπότε αν ψάχνετε ένα eyeliner για να κάνετε έτσι λεπτομέρειες θα σας βολέψει full. Η μάσκαρα που είχε μέσα στο κουτάκι είναι αυτή εδώ πέρα, επίσης από την ELF, η οποία είναι στην απόχρωση Black Diamond και η συγκεκριμένη λέει ότι έχει μέσα σήμερα. Δηλαδή ότι θα λαμπειρίζει, φαντάζομαι, πάνω στους βλεφαρίδες. Είναι κάπως έτσι. Είναι σαν τέτοιο, πώς το λένε, σαν κλεψίδρα κάπως.
Τελείωσα με τη μάσκαρα και σας έχω βγάλει και από αυτό το άβολο κοντινό zoom που ήμασταν τόση ώρα. Εν τω μεταξύ, πόσο διαφορετικά φαίνονται τα μάτια μου το ένα με το eyeliner, το άλλο χωρίς. Δεν ξέρω, είναι άλλος άνθρωπος τελείως. Λοιπόν, για τη μάσκαρα να πω ότι γενικά δεν ήταν κάτι που εγώ θα προτιμούσα. Είναι πάρα πολύ διακριτικό το αποτέλεσμα που δίνει. Δεν δίνει ούτε ιδιαίτερο μήκος, δεν δίνει ιδιαίτερο όγκο. Πιστεύω θα βολέψει κάποιον που τώρα ξεκινάει με το μακιγιάζ ή που θέλει να βαφτεί πάρα πολύ διακριτικά. Οπότε ναι, για μένα σίγουρα δεν είναι. Ξέρετε ότι όταν βάζω μάσκαρα βάζω 10 τόνους, μου αρέσει να είναι έντονες, μεγάλες, μαύρες οι βλεφαρίδες μου. Πάμε στο τελευταίο προϊόν του Mystery Box, το οποίο κάθεται τόση ώρα το καημένο και περιμένει να το δείξω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα που είναι από την εταιρεία Technic και το λένε Super Shine Lip Gloss. Οπότε, πόσο μου αρέσει αυτό κάθε φορά. Αυτό λοιπόν είναι και το gloss. Χαίρομαι γιατί νιώθω ότι ταιριάζει και με τα δύο look. Δεν ξέρω ποιο look σας αρέσει πιο πολύ. Το ένα είναι αυτό. Έτσι πιο καθημερινό, πιο απλό και το άλλο είναι αυτό εδώ. Νομίζω εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό. Γιατί εντάξει, έχω πάθει και μια τρέλα με την παλέτα. Αλλά και τα δύο νομίζω βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτά ήταν όλα για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Το προϊόν που ξεχώρισα με τεράστια νομίζω διαφορά ήταν αρχικά αυτή η παλέτα από την Technic. Η οποία, τι να πω, μόνο καλά λόγια μπορώ να λέω. Καθώς και το eyeliner της ELF. Νομίζω ότι μου έκανε τη ζωή πάρα πολύ εύκολη. Αυτά λοιπόν, ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε το βίντεο. Να ευχαριστήσω και πάλι για άλλη μια φορά τον Bella Cosmetics για όλα τα προϊόντα, όπου θα σας έχω link από κάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο και είστε καινούργοι στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να βάζω βίντεο κάθε Κυριακή και μερικές Τετάρτες. Επίσης μπορείτε να με κάνετε follow στο Instagram, θα το έχω κάπου από εδώ πάνω. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό και μέχρι τότε να περνάτε όλοι και όλες καλά.